Φίλες και φίλοι, αγαπητέ Παναγιώτη Νίκα, επόμενε Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Είμαι εδώ σήμερα για να προλογίσω και για να παρέχω την ανεπιφύλακτη στήριξή μου σε έναν άνθρωπο που τον γνωρίζω πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια, στον Παναγιώτη τον Νίκα. Σας ζητώ να τον στηρίξετε όλες και όλοι για να είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Σας ζητώ να τον στηρίξετε γιατί είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, ένας άνθρωπος ακέραιος, ένας άνθρωπος που απέδειξε στην Καλαμάτα ότι μπορεί να κάνει έργο προς όφελος όλων των δημοτών του και ένας άνθρωπος με τον οποίο προσβλέπω να συνεργαστώ την επόμενη μέρα εφόσον με εμπιστευθείτε στις εκλογές που έρχονται στις 7 Ιουλίου. Δώσαμε φίλες και φίλοι από την πρώτη στιγμή πολιτικό χρώμα στη μάχη των περιφερειών. Δεν το κάναμε μόνο διότι είναι πολύ σημαντικό την Κυριακή το βράδυ να κάνουμε το δεύτερο μεγάλο βήμα στην πολιτική αλλαγή και να βαφτεί ο χάρτης της Ελλάδας γαλάζιος για δεύτερη φορά. Το κάναμε και για ένα λόγο παραπάνω. Διότι την επόμενη μέρα η επόμενη κυβέρνηση, που είμαι πια απολύτως πεπισμένος ότι θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα έρθει να ενώσει όλους τους Έλληνες, θα πρέπει να συνεργαστεί με περιφερειάρχες, με δημάρχους, για να μπορέσει να υλοποιήσει το φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο έχει για τη χώρα. Και το δικό μας όραμα για μια Ελλάδα με χαμηλότερους φόρους, με περισσότερες επενδύσεις, με πολλές καλές νέες δουλειές για τα νέα παιδιά, μια Ελλάδα με περισσότερη ασφάλεια για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες, είναι ένα όραμα το οποίο ο Παναγιώτης ο Νίκας μπορεί να το υπηρετήσει. Και είμαι απολύτως πεπισμένος ότι όπως ήταν ένας εξαιρετικός δήμαρχος, έτσι θα είναι και ένας εξαιρετικός περιφερειάρχης. Φίλες και φίλοι, την περασμένη Κυριακή έγινε ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Αντιμετώπισα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου των ευρωεκλογών τους Έλληνες πολίτες με ειλικρίνεια και πολιτική εντιμότητα. Τους ζήτησα να ξεφύγουμε από το τοξικό κλίμα της πόλωσης και να μιλήσουμε για την Ελλάδα του μέλλοντος, έτσι όπως την ονειρευόμαστε όλοι. Τους ζήτησα να σταματήσουμε να διχάζουμε τους Έλληνες σε καλούς και κακούς, σε λίγους και σε πολλούς και να δώσουμε όλοι μαζί έναν αγώνα και να προχωρήσουμε ενωμένοι μπροστά. Είπα πολλές φορές ότι δεν είμαι εδώ για να τελειώσω κανέναν, είμαι εδώ για να ενώσω όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Το οποίο δικαίωσε όσους πιστεύουν πραγματικά ότι μπορούμε να μιλήσουμε θετικά για το μέλλον της Ελλάδος μας, ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι και πρέπει να προχωρήσουμε επιτέλους όλες και όλοι μπροστά. Και εδώ πέρα, από την Αργολίδα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους που μας εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Από καρδιάς σας ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στους παλιούς παραδοσιακούς αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας που κράτησαν την παράταξη όρθια στις δύσκολες στιγμές, όταν κάποιοι έσπευδαν να ξεγράψουν αυτήν την παράταξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε συμπολίτες μας που έκαναν το βήμα να μας εμπιστευτούν για πρώτη φορά, ξεπερώντας ενδεχομένως προκαταλήψεις, απόψεις που να είχαν για την παράταξη. Και θέλω και με αυτή την ευκαιρία εδώ πέρα από την Αργολίδα να απευθυνθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες που δεν μας ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές.
και να τους ζητήσω να μας αξιολογήσουν αυστηρά κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου μέχρι την 7η Ιουλίου. Να συγκρίνουν τα προγράμματά μας. Να συγκρίνουν όμως και το ήθος και το ύφος με το οποίο πορευόμαστε πολιτικά. Την αντίληψή μας για το πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία. Το σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Την ανάγκη την οποία δίνουμε να προχωρήσουμε όλες και όλοι ενωμένοι. Και είμαι σίγουρος φίλες και φίλοι, ότι η Νέα Δημοκρατία σε 5 εβδομάδες από τώρα θα ολοκληρώσει το κεφάλαιο το οποίο ξεκίνησε πριν από 1 εβδομάδα. Και η μεγάλη πολιτική αλλαγή θα γίνει πράξη για να φύγουμε όλες και όλοι μαζί μπροστά να χτίσουμε μια πιο φωτεινή Ελλάδα. Αλλά είναι πολλές και θα είναι πολλές οι προκλήσεις της επόμενης μέρας. Όχι μόνο για μας, θα είναι πολλές οι προκλήσεις για όλους τους αιρετούς, για τους περιφερειάρχες, για τους δημάρχους. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος, το οποίο μου φώναξε ένας συμπολίτης μας μπαίνοντας μέσα: Κυριάκο, φτιάξε κράτος. Κράτος χρειάζεται η χώρα. Πάνω απ' όλα. Κράτος προς όφελος του πολίτη. Όλων των πολιτών. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και είμαι σίγουρος ότι με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού θα γίνει πράξη. Αλλά το κράτος δεν είναι μόνο το κεντρικό κράτος. Το κράτος είναι η Δήμη, το κράτος είναι η περιφέρεια και την επόμενη μέρα η οργάνωση του κράτους, το τι κάνει το κεντρικό κράτος, το τι κάνει η περιφέρεια, το τι κάνουν οι Δήμοι, θα αποτελέσει αντικείμενο τολμηρών μεταρρυθμίσεων για την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για το πώς θα γίνει η ζωή όλων των πολιτών όχι μόνο καλύτερη, αλλά πιο εύκολη. Για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να διευκολύνουμε τους πολίτες, ειδικά τους νέους, να έρχονται σε επικοινωνία με το κράτος. Αλλά όλα αυτά, για να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα, δεν μπορούμε να τα πετύχουμε εάν δεν έχουμε άξιους συνεργάτες σε όλους τους βαθμούς αυτοδιοίκησης. Παναγιώτη Νίκα, είχες από την πρώτη στιγμή την αμέριστη στήριξή μου. 2 μέρες μείνανε. Πάμε να τελειώσουμε αυτή την εκλογή, να εκλέξουμε τον Παναγιώτη Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, να ξημερώσει μια νέα μέρα για την Πελοπόννησος και ναι, να είναι και η Πελοπόννησος γαλάζια το βράδυ των εκλογών. Αυτό σας αξίζει, αυτό μας αξίζει. Να είστε καλά, Παναγιώτη, έχεις το λόγο.